20 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα σε όλους. Το πρωινό στην TV 100 είναι εδώ και πάμε να ασχοληθούμε αμέσως με το επόμενο θέμα μας, το οποίο αφορά στην εκπομπή ακτινοβολίας από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Παύλο Λαζαρίδη, ο οποίος είναι καθηγητής τμήματος ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Και τον κύριο Στέλιο Κασάμπαλη. Επίσης, συνάδελφός του καθηγητή στο τμήμα ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σας, κύριε Κασάμπαλη, και καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Μας απασχολεί πάρα πολύ το θέμα, διότι αφενός ξεφυτρώνουν παντού κεραίες κινητής τηλεφωνίας μέσα στις γειτονιές μας, στην καθημερινότητά μας, χωρίς να το γνωρίζουμε. Είναι και ένα θέμα τώρα, βέβαια, ευρύτερο, πώς ξεφυτρώνουν αυτές, με ποιον απόφαση, με ποια έγκριση, αν υπάρχει και πώς γίνεται, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Και φυσικά μας ανησυχεί ακόμα περισσότερο, κύριε Λαζαρίδη, όταν μπαίνουν δίπλα σε σχολεία, σε παιδικούς σταθμούς, σε νηπιαγωγεία, δίπλα στα παιδιά μας, που υποθέτω είναι και πιο ευαίσθητα στην έκθεση της ηλεκτρονικής ακτινοβολίας. Κάνετε κάποιες μετρήσεις, τις παρουσιάσατε προχθές, αν δεν απατώμε, στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση, και θέλω να μας πείτε τι μετρήσατε και τι καταγράψατε. Μετρήσαμε κάποια σχολεία τα οποία μας τα ανέθεσε η Νομαρχία. Ήταν η Νομαρχία ανέθεσε την έρευνα. Ναι, ανέθεσε την έρευνα στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Φωτόπουλος, αντινομάρχης, αντινομάρχης παιδείας, και γενικά και ο κύριος Προμιάδης είχαν μεγάλη ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Η ομάδα του κυρίου Φωτόπουλου κατέγραψε όλα τα σχολεία τα οποία είναι κοντά σε σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας. Πόσα ήταν αυτά, κύριε Λαζαρίδη? Είναι πολλά. Γιατί έχουμε περίπου 60. 60 σχολεία. Περίπου 60. Εμείς πιλωτικά μετρήσαμε τα 7 τα οποία κάναν κάποια ιδιαίτερα παράπονα. Και βρήκαμε ότι είναι κάτω από τα όρια. Βέβαια τα όρια είναι αρκετά ψηλά. Είναι δύσκολο να φτάσουμε τα όρια. Μόνο ένα πλησίαζε κάπως τα όρια. Ναι. Το οποίο μπορούμε να κάνουμε μια προτροπή, μια σύσταση στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, να κουρνήσει λίγο την κεραία, να χαμηλώσει λίγο την ισχύ, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. Αυτά είναι τα μηχανήματα που έχετε μπροστά σας, τα οποία χρησιμοποιείτε για να μετρήσετε την ακτινοβολία. Ναι, είναι τα πιο σύγχρονα. Είναι ένας φορητός αναλυτής φάσματος. Είναι τον οποίο φορητός αναλυτής φάσματος Ρόντε Σβάρτς. Είναι το πιο σύγχρονο μηχάνημα, το οποίο χρησιμοποιείται ακόμη και στο διαστημικό σταθμό, το διεθνή διαστημικό σταθμό. Είναι... Άρα έχουμε καλές μετρήσεις, ακριβείς μετρήσεις. Ναι, ακριβείας και κεραίες. Είναι ακριβά μηχανήματα, κάνουν περίπου 15.000 ευρώ. Αυτά το τοποθετείτε στο σχολείο, ας πούμε, στην αυλή, ώστε να δείτε εκεί, σε εκείνο το σημείο που βγαίνουν τα παιδιά, πηγαίνουμε οι ακτινοβολίες πράττουν. Ακριβώς. Πηγαίνουμε επί τόπου και μετράμε σε πολλά σημεία στο σχολείο. Δηλαδή μετράμε στις αίθουσες. Μετράμε στους ορόφους, μετράμε και στην αυλή. Μάλιστα. Και κρατάμε τα υψηλότερα επίπεδα για ευνόητους λόγους. Φυσικά, πάντα. Κύριε Κασάμπαλη, το γεγονός πως, όπως μας είπε και ο συνάδελφός σας, καταγράψατε στις μετρήσεις σας ποσοστά κάτω από τα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις δικές της διαδικασίες, αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι καθησυχαστικό? Διότι εμένα μια κεραία κινητής τηλεφωνίας, χωρίς να ξέρω, δίπλα στον υπηαγωγείο που πάνε τα παιδιά μου, ας πούμε, θα με προβλημάτιζε, ακόμα και αν μου λέγανε οι ειδικοί ότι, ξέρετε, είναι η εκπομπή, η ισχύ της εκπομπής, δεν μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάναμε μετρήσεις. Οι μετρήσεις θέλουν κάτι το απόλυτο σε εισαγωγικά. Δηλαδή, έχουμε κάποια όρια που θέσαν κάποιοι οργανισμοί και βάσει αυτών των ορίων εμείς μετρήσαμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα όρια τα θέτουν άνθρωποι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, σήμερα αυτά τα όρια που θέσανε και τα οποία θεωρούνται ασφαλείας, αύριο μπορεί να μην. Και αυτό έχει γίνει πολλές φορές σε διάφορα, αλλά και σε αέριους ρήπους που βλέπουμε μετά από νέες εκτιμήσεις ή επιστημονικές έρευνες να πέφτουν, να χαμηλώνουν. Εμείς ακριβώς λοιπόν, γι' αυτό έθεσα και τον προβληματισμό. Έτσι, ακριβώς. Έτσι. Το καταλαβαίνω και σαν άνθρωπος. Εμείς κάναμε μετρήσεις. Να σας το ρωτήσω κάπως αλλιώς, συγγνώμη και εκεί. Εσείς που είστε άνθρωπος που ασχολείται με αυτά. Και θέλω να θέσω το ερώτημα και εσείς δύο. Θα αφήνατε, δεν θα σας προβλημάτισε το γεγονός, είπα στο σχολείο του παιδιού σας, να είναι η κεραία κινητής τηλεφωνίας, ακόμα και αν ξέραμε ότι εκπέμπει εντός πλαισίου, ας το πούμε έτσι? Βεβαίως και θα με προβλημάτισε. Ναι. Σαφέστατα. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια. Ναι, τα όρια είναι πράγματι είναι πολύ ψηλά. Ναι. Αλλά εμείς, τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ελληνικά. Γιατί η ελληνική νομοθεσία θέτει ευρωπαϊκά όρια με ένα ποσοστό επιπλέον 30% όταν είναι κοντά στη σχολεία. Αλλά είναι ουσιαστικά τα ευρωπαϊκά όρια. Εμείς πάντως κάνουμε την προτροπή και τις παρατηρήσεις ακόμη και όταν πλησιάζουμε τα όρια και είμαστε 4-5 φορές κάτω. Οπότε πολύ νωρίς λέτε ότι είμαστε. Επιπλέον κάτι άλλο που δεν το ξέρει μάλλον ο κόσμος και θα έπρεπε οπωσδήποτε να το ξέρει. Είναι ότι τη μεγαλύτερη ακτινοβολία τη δεχόμαστε από το ίδιο το κινητό τηλέφωνο.
Το οποίο εκπέμπει σε πολύ μεγάλη ισχύ. Ναι, εδώ βέβαια οι γονείς έχουν την ευαισθησία να διαμαρτύρονται για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας γύρω από τα σχολεία, αλλά την αντίστοιχη ευαισθησία δεν τη δείχνουν όταν αγοράζουν το παιδί τους κινητό τηλέφωνο. Πολύ σωστά. Είναι μια άλλη συζήτηση. Πάρα πολύ σωστά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Να επισημάνω μάλλον το εξής. Το επιχείρημα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας είναι ότι ουσιαστικά σπέρνουν πολλές κεραίες μέσα στην πόλη για να μπορούν οι κεραίες αυτές να έχουν χαμηλή ισχύ και να μην έχουν. Πέντε κεραίες για παράδειγμα, λίγες κεραίες, οι οποίες νομίζω να εκπέμπουν πολύ ισχύρα ακτινοβολία. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι λογικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, κύριε Λαθαρίδη και κύριε Κασάμπαλη. Ισχύει αυτό, αλλά είναι κυρίως το κάνουν για να έχουν πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Να έχουν και καλό. Μα ούτως ή άλλως. Για εμπορικούς σκοπούς. Αλλά αυτό εντάξει, είναι ένα συνεπακόλουθο το οποίο είναι ισχύ. Όταν δηλαδή βάλετε περισσότερες κεραίες, κατεβάζετε την ισχύ. Άρα λοιπόν, μήπως να προτιμάμε τις κεραίες, τις διάσπαρτες σε σημεία από το να μην υπάρχουν κοντά μας, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάπου πιο μακριά από εμάς μια ισχυρότερη κεραία με μεγαλύτερη ακτινοβολία. Και διότι... του επιχειρήματος των εταιριών, έτσι. Το πιο σίγουρο βέβαια είναι να μετρήσουμε επιτόπου και να ξέρουμε ακριβώς τι έχετε κάνει στις τέτοιες μετρήσεις. Ναι, βέβαια. Κάναμε και σε ιδιώτες, κάναμε και σε σχολεία. Είναι δύσκολο να πλησιάσει κάποιο τα όρια σε κάποιες μόνο περιπτώσεις όπου είναι σε απόσταση στον απέναντι δρόμο η κεραία. Δηλαδή, πολύ συχνά ΟΤΕ έχει κτίρια μέσα στην πόλη. Ναι. Στον απέναντι δρόμο έχει πολυκατοικίες σε απόσταση 20 μέτρα και στο ίδιο ύψος με τις κεραίες. Αυτό θα σας το ρωτούσα στη συνέχεια. Και κύριε Κασάμπαλη, συνήθως λένε ότι όταν μια κεραία βρίσκεται για παράδειγμα σε μια ταράτσα, το πρόβλημα δεν το έχουν οι όροφοι. Κάτω από την κεραία. Η πολυκατοικία η ίδια δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η απέναντι πολυκατοικία. Έτσι. Και στο ίδιο ύψος συνήθως. Είστε κάτω από μια ομπρέλα εσείς. Η απέναντι έχουν ακριβώς. Και στο ίδιο ύψος συνήθως εκεί είναι που εκπέμπεται η ακτινοβολία. Έχουν και μια κλίση 5 μοιρών προς τα κάτω. Ναι, οι απέναντι έχουν πρόβλημα. Τώρα αυτό είναι... ακριβώς από κάτω δεν έχει πρόβλημα. Μια καλή αφορμή να σας ρωτήσω έτσι από την εμπειρία σας, αν δεν είναι συστενή η αρμοδιότητά σας, πώς μπορεί κάποιος να βάλει μια κεραία. Γιατί παίρνει μια απόφαση πολυκατοικία μετά από μια. Κρούση της εταιρείας λαμβάνουν την. Γιατί θα έχει κάποια ωφέλη. Δεν θα έχει κάποια ωφέλη. Είναι τα ξέρουμε λίγο πολύ αυτά οικονομικά. Τους καλύπτουν τα κοινόχρηστα από ό,τι έχω ακούσει για κάποια. Και άλλα. Και μπορεί και άλλα, ναι, αναλόγως κτλ. Οι ίδιοι δεν θα έχουν πρόβλημα ακτινοβολίας, γιατί όπως είπαμε διαχέεται στους Πέριξ. Δεν πρέπει να υπάρχει ή υπάρχει έτσι, μια νομοθεσία, ειδικά όταν μιλάμε για σχολείο. Εσείς πήγατε και μετρήσατε στα σχολεία. Σε πόσο κοντινή απόσταση βρήκατε κεραίες, ακόμα και στις δίπλα πολυκατοικίες, ακόμα και σε απέναντι. Τι καθεστώς υπάρχει, έχετε μια εικόνα να μας μεταφέρετε. Έτσι από την εμπειρία σας περισσότερο. Όχι, το πώς ακριβώς μια κεραία, μια εταιρεία βάζει μια κεραία σε μια πολυκατοικία, δεν ξέρω. Ναι. Προφανώς έρχεται συνεννόηση και ότι είναι ένα κοινωνικό γιατί... πρόβλημα είναι. Διότι εσείς που είστε απέναντι θα πρέπει να ρωτηθείτε κι εσείς. Δεν ερωτόμαστε. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και δεν χρειάζεται και σφραγίδα και κάποιες υπηρεσίες. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ουσιαστικά δεν μπορεί κανείς να αντιδράσει, έτσι δεν είναι. Έχουν πάρει το ελεύθερο να στείλουν κεραίες εντός των ορίων της ακτινοβολίας. Τελευταία κατεβαίνουν κάποιες κεραίες. Ναι, από αντιδράσεις κατοίκων και τα λοιπά. Κατοίκων, ναι. Και γίνεται μετά μια συνεννόηση και κυρίως οι εταιρείες υπό την πίεση της γειτονιάς εκεί των πολιτών τις παίρνουν οι ίδιες. Όχι ότι έρχεται κάποιος. Συχνά κατεβαίνουν και οι λάθος κεραίες όμως. Ναι, αυτές δηλαδή. Που δεν ενοχλούν. Τι εννοείται. Αυτές που δεν ενοχλούν κάτι, δεν έχουν κάτι κοντά τους. Ναι, ναι. Αυτό για αυτές γιατί κατεβαίνουν. Γιατί δεν γίνονται μετρήσεις επιτόπου, απλώς κάποιος. Βλέπει μια κεραία, λέει αυτή θα κατέβει. Κεραία, και ναι. Μετά δεν έχουν σήμα στο κινητό και παραπονιούνται. Δεν έχουμε σήμα στο κινητό. Ναι. Πήγαμε αυτό. Και σε κάποιο σχολείο που δεν είχαν σήμα στο κινητό και παραπονιόντουσαν να έχουν πολλή ακτινοβολία. Σε πόση απόσταση ήταν η. Μισό λεπτό. Η κεραία ήταν 1 χιλιόμετρο μακριά. Α, και ήταν και καλυμμένο το σχολείο, δηλαδή. Δεν είχε καθόλου ακτινοβολία ουσιαστικά. Δεν είχε κάνει σήμα στο κινητό. Και παραπονιόντουσαν παρόλα αυτά. Δηλαδή γίνονται και αυτά. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν ισχυρότερα τα σήματα που εκπέμπονται από το χορτιάτι από τι. Κεραίες εκπομπής. Εκεί τι γίνεται, τι κατάσταση υπάρχει εκεί τώρα. Στο Χωριάτι είναι το πάρκο εκπομπής ραδιοτηλεόρασης. Έχει πολύ μεγάλες ισχύσεις. Δεν είναι όπως οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Και σπίλετε περισσότερο. Αλλά είναι τόσο απομακρυσμένο, δεν απειλείται καμία περιοχή ουσιαστικά. Μάλιστα. Λοιπόν, δύο μύθοι αλήθειες. Εσείς θα μας πείτε. Το κινητό που δεν έχει σήμα, όταν μιλάμε σε ένα κινητό που δεν έχει καλό σήμα, είναι αλήθεια ότι επηρεαζόμαστε περισσότερο, έχουμε περισσότερο ακτινοβολία. Ακριβώς. Γιατί ανεβάζει την ισχύ του. Για να βρει το σήμα, έτσι. Για να προσπαθεί να λοιπόν, επικοινωνήσει με την κυρία. Καλύτερα είναι να μιλάμε στο κινητό όταν έχουμε πολύ σήμα, γεμάτο σήμα, παρά όταν καλύτερα έχουμε προβλήματα στη σύνδεση. Να έχουμε hands free είναι καλύτερο. Και αυτό είναι το δεύτερο. Μόνο αυτό μας σώζει, το hands free. Ακόμα και μία τόση απόσταση του ενός μέτρου, γιατί μιλάμε για λιγότερο από ένα μέτρο.
από το χέρι στο κινητό στο αυτί. Παρ' όλα αυτά, όμως, όταν έχετε το κινητό δίπλα στο αυτί, δίπλα στον εγκέφαλο, επηρεάζεστε, γιατί ο πομπός είναι στο κινητό. Ενώ με πόσο το περισσότερη ακτινοβολία παίρνουμε όταν μιλάμε με το κινητό ή όταν είμαστε εκτεθειμένοι στην κεραία που είναι, ξέρω εγώ, στην απέναντι πολυκατοικία. Τεράστια. Δισεκατομμύρια φορές περισσότεροι. Όταν μιλάμε στο κινητό. Ναι, έτσι, γιατί είναι κολλημένο στο εγκεφαλό μας. Και ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά που είναι και μέσα. Σε παιδιά ειδικά. Καθόμαστε και γκρινιάζουμε για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Ακριβώς. Όταν οι ίδιοι, αν θέλετε, μιλάμε στο κινητό. Εκθέτουμε τον εαυτό μας και τα παιδιά μας άμεσα. Είναι τραγικό. Αυτή είναι εξαιτία της έλλειψης ενημέρωσης. Και παίρνουμε και στα παιδιά μας τηλέφωνα που τα παιδιά δεν έχουν μέτρο. Έτσι. Και δεν ξέρουν πώς θα το χρησιμοποιήσουν κτλ. Ναι. Το χρησιμοποιούν ανεξέλεγκτα. Ο εγκέφαλος είναι το 99% από νερό. Έτσι. Είναι σαν λειτουργεί όλη η κατάσταση, σαν φούρνο μικροκυμάτων. Τον βράζουμε εκείνη την ώρα. Τον βράζουμε. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θέλουμε να την κάνουμε με γιατρούς. Αλλά δεν είναι τυχαίο από εμπειρία, για παράδειγμα, ακριβώς. Ότι δεν είναι τυχαίο ότι όταν κάποιος μιλάει για ώρες στο κινητό, το βγαίνει και πονοκέφαλο. Ακριβώς από αυτό. Έτσι είναι. Έτσι είναι, ακριβώς. Δηλαδή, κάποιοι ανησυχούν για κεραίες που βρίσκονται μακριά εκατοντάδες μέτρα και μιλάνε στο τηλέφωνο, κατευθείαν το κολλάνε στον εγκέφαλό τους και μιλάνε με τις ώρες. Μετά έχουν πονοκεφάλους. Εσείς τα παιδιά σας, τι συστήνετε? Αυτό θα σας ρωτούσε ο καθένας. Εγώ στα δικά μου τα παιδιά δεν τα έχω πάρει κινητό. Δεν τους έχετε πάρει κινητό. Το θέμα είναι πως χρονών είναι, γιατί αν φτάσει το παιδί 14 χρονών θα πάρει από μόνο του. Θα ξεσπάσει πόλεμος. Ή θα πάρει από μόνο του στα κρυφά. Τώρα, κάποια στιγμή φυσικά θα πάρει. Κύριε Λαζαρίδη. Εγώ σε όλους συστήνω να χρησιμοποιούν hands free. Ανεξάρτητα από το χρόνο ομιλίας. Εντάξει, βέβαια, αν μιλήσουμε λίγα δευτερόλεπτα, δεν πρόκειται να ανέβει τόσο θερμοκρασία το κεφάλι μας. Αλλά κάποιοι που ξέρω, γιατροί, δικηγόροι κτλ., μιλάνε με τις ώρες. Χωρίς hands free. Μάλιστα. Και μετά αρχίζουν και ανησυχούν. Α, είδα μια κεραία μακριά, μπορεί να με βλάψει κτλ. Μάλιστα. Κάποιος που θέλει να σας βρει ενδεχομένως κάποιος σύλλογος κατοίκων για να γίνουν μετρήσεις, σας βρει στο ΤΕΙ, φαντάζομαι. Ναι, έχουμε κάνει. Για να δουν η γειτονιά τους πώς εκτεθειμένη στην ηλεκτρονική εκτενοβολία είναι. Έχουμε κάνει για ιδιότητες αρκετές μετρήσεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ραζαρίδη, κύριε Κασάμπαλη. Να είστε καλά. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις αμέσως τώρα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα θέματά μας, με την πρόγνωση του καιρού, με σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μείνετε εδώ.